Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς YouTube Ψυχολόγος. Στη σειρά που φέρνουμε YouTubers, τους κάνουμε ψυχολόγους και μετά τους βάζουμε να ανακαλύψουν τι πάει λάθος με εμάς τους ασθενείς. Ασθενείς σε αυτό το επεισόδιο έχουμε τον Δησυριανό, τον αληθινό Φερεντίνο, τον Fair Gaming, aka YouTube ψυχολόγο το προηγούμενο επεισόδιο, τη Λαβαρέινα Games, τον Γιώργο και εμένα και οι YouTube ψυχολόγοι του σημερινού επεισοδίου, ο Park Netflix και ο Cast Games. Σε αυτή τη σειρά, εκτός το ότι θα συμμετέχουν YouTubers ως ψυχολόγοι, μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς που βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο ως ασθενείς. Οπότε, αν θέλετε να παίξετε και εσείς σε μελλοντικό επεισόδιο της σειράς, μπορείτε να μπείτε στο Discord server μας, link θα βρείτε στην περιγραφή. Now, let's get into this mess. Είμαστε άντες μέτρη. Ωραία! Park Netflix! Γεια! Yeah. Cast Games, Part Different. Ωραία, λοιπόν, η ασθένειά μας είναι... Go on. Άντε ρε. Η ασθένειά μας είναι ότι είμαστε τρίχες. Ότι... Η ασθένειά μας είναι ότι είμαστε τρίχες. Δηλαδή, για να απαντάμε σωστά στις ερωτήσεις του Πάκη του Cast, θα απαντάμε σύμφωνα με τις τρίχες του εαυτού μας. Αλλά, μισό, δεν τελείωσε εκεί, δεν τελείωσε εκεί. Εγώ, ο Δησυριανός, ο Φερεντίνος, ο Fair Gaming και ο Kev, θα είμαστε τρίχες. Εσύ, Μαρίνα, θα είσαι η Λατινοπούλου. Και μου λένε ωραία. Πάμε, ωραία. Κάνε ντέφεν. Και περιμένω τώρα εγώ. Τι περιμένω τώρα εγώ. Δεν ξέρω τώρα. Θα είναι πολύ αστείο γιατί απλά θα με βλέπουν τώρα ότι εγώ λέω βλακίες και τέτοια. Αλλά θα το πει μόνο ο Ντάκος στο μοντάζ. Εντάξει, αυτό είναι πολύ αστείο. Τι μου λες ρε, τι λες, δεν σ' ακούω, δεν ακούγεσαι, τι κάνεις, είσαι ηλίθιο. Το πολύ ωραίο είναι ότι θα με ακούει ο Ντάκος. Μπορώ να λέω απλά βλακίες, εντάξει, αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι θέλει μετά από αυτά στο μοντάζ. Τι, με βρίζει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μπορείτε να κάνετε να σας πούνετε. Δεν μου είσαι, δεν υπάρχει μιστάκι, δεν υπάρχει. Θες να μπλέξεις μαζί μου, θα μπλέξεις άσχημα γιατί εγώ θα σου φέρω. Οι άλλοι μιλάνε κανονικά. Μόνοι. Η Λατινοπούλου είναι αυτή η οποία είχε βγει στο Instagram και έλεγε ότι το τελευταίο καιρό βλέπω κοπέλες με τις τρίχες της. Ωχ, ναι. Δηλαδή θα μας ρωτήσει κάτι, εμείς πώς θα απαντάμε. Ξέρω εγώ, παίζεις μπάσκετ. Εγώ όχι, αλλά νομίζω παίζω το αφεντικό μου. Κάτι τέτοιο. Ο άλλος παίζει μουσική, ρε. Πού πήγε άλλος. Έλα εδώ. Αν δούμε ότι δυσκολεύονται, που δεν νομίζω, θα πετάξουμε καμιά σπόντα έτσι πιο εύκολη. Μισό. Την προηγούμενη φορά εμένα μου έβαζε κάτι κότες εκεί πέρα, κάτι κουλά. Και μου λες τώρα εμένα εδώ πέρα, απλά θα έχουμε τρίχες. Την άλλη φορά εγώ ήμουν 15 ώρες, αν το χαζό ψάχνα να βρω τα αρχικά των έξω που σχημάτισαν κότα από μένα. Και γιατί ποτέ άλλο φέρει, ήταν μόνος του. Ήμουν και μόνος του, φίλε. Μπορούμε να κάνουμε ένα παράδειγμα. Ναι, εννοείται. Γελάει ο ένας, οι υπόλοιποι είναι σε φάση νομίζω δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Γιώργο, τι κάνεις. Κάθομαι εδώ πάνω, ξέρεις. Ναι, ό,τι θέλετε από τα παιδιά, δηλαδή και λάθος να απαντήσετε που λέω λόγους που δεν υπάρχει λάθος. Απλά. Δες τους λίγο, το μεταξύ. Φίλε, τι κάνουν οι άλλοι. Περίμενε, έχω κάψει τώρα. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Έτσι λέμε. Ωραία, λοιπόν, φύγαμε. Είμαστε τρίχες, είσαι η Λατινοπούλου. Φύγαμε. Ψυχολόγοι μου, η ασθένεια ξεκινάει από τώρα. Καλή τύχη! Κάτσε, δουλεύουμε μαζί ή είμαστε. Ο καθένας έχει τη δικιά του business και είμαστε έτσι. Όχι, όχι, είστε ομάδα. Είστε ομάδα. Δεν φτάνει που με έκλεψες πριν. Τώρα θες να είμαστε και αντίπαλοι. Πρέπει οι ερωτήσεις να είναι ναι ή όχι, ή μπορεί να του γουστάρουμε. Ό,τι γουστάρτε, ρωτάτε, ό,τι γουστάρουμε, απαντάμε. Ωραία. Τι ασθένεια έχετε. Λοιπόν, Φίλιππε. Πες μου. Από ό,τι φάνηκε, ο Ντάκος τα εξηγούσε πολύ ώρα. Ναι. Πάλι καμιά βλακεία θα έχει σκεφτεί. Okay, λοιπόν. Ντάκο, πότε ήταν η τελευταία φορά που έφαγε Ντάκο. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω τώρα μια πικρή αλήθεια. Δεν έχω φάει ποτέ μου Ντάκο. Okay. Ο Ντάκος μόνο λέει ψέματα εδώ πέρα θα γράψουμε. Λοιπόν, Λαβαρίνα, έχει ζέστη έξω. Έχω κλιματιστικό, είμαι εντάξει. Κεφ. Ναι. Δεν ζεσταίνεσαι. Ζεσταίνομαι εδώ πέρα. Ναι. Τι είναι αυτά ρε. Τι απαντήσεις είναι αυτές. Για αρχή αρχή δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Συριανέ, είσαι φαν του Tekken. Πατέρας μου. Ντάκο, τι έφαγες σήμερα το πρωί. Λοιπόν, θα σου πω κι άλλη πικρή αλήθεια. Ωραία. Ούτε το πρωί έφαγα κάτι. Δεν έφαγα εγώ, αλλά έφαγε το αφεντικό μου. Κάτι μπισκότα ήταν, δεν γνωρίζω και μάρκες. Το ξέρουμε το αφεντικό σου. Το αφεντικό μου νομίζω το γνωρίζετε αν δεν κάνω λάθος.
αυτά, ρε. Τι αφεντικό είσαι, 16 χρονών δεν είσαι. Ωραία, άκου λίγο, αγαπητέ Πακ, τι έχω. Στην αρχή νιώθω ότι κάτι θα ήταν με την αλφάβητο. Αλλά αυτό που παρατήρησα είναι ότι οι περισσότεροι σαν να ρίχνουν τις ευθύνες αλλού. Δηλαδή, είσαι φαν του Tekken. Όχι εγώ, ο πατέρας μου. Είναι αυτό. Όχι εγώ, το αφεντικό. Πότε ξέρεις, κάπου εκεί. Συνάδελφε, μήπως θα χρειαστείς λίγο έξτρα χώρο μέσα στο κεφάλι σου για να χωρέσεις αυτό το μυαλό το μεγάλο, το υπέρτατο. Τώρα θα μου λες. Fair Gaming, να σε ρωτήσω, εσύ έχεις γράψει, έχεις βάλει τα γράμματα από πίσω. Αυτά εδώ, ναι. Αυτά, βασικά ο μεγάλος θα βάλει, με συγχωρείς, ο μεγάλος θα βάλει. Μπερδεύτηκα. Ο μεγάλος. Κάτσε το σημείο σε κάτω. Πόσο μεγάλος αν με επιτρέπετε. Σε σχέση με μένα είναι υπέρτατος. Ο υπέρτατος. Ερώτηση, επειδή είμαστε up to something τώρα λοιπόν. Μάνο, έχεις αφεντικό? Έχω αφέντη. Οκ, okay. Νομίζω Φίλιππε είμαστε σίγουροι ότι πια εδώ πέρα έχει ο καθένας κάποιο αφέντη εδώ μέσα. Μεγάλο. Κι εγώ αυτό πιστεύω. Να τους βάλουμε τώρα ένα δίπλα στον άλλο να δούμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Ή λες να μην έχει. Λαβαρέινα, εσύ έχεις αφεντικό και αν ναι, σε πληρώνει? Εγώ δεν έχω αφεντικό, εγώ είμαι το αφεντικό του εαυτού μου. Νομίζω αυτό είναι το όλο point back. Ότι ο καθένας μας έλεγε για πράγματα που ίσως έχει κάνει. Μπορεί τον εαυτό του να τον βλέπει σαν δεύτερο άτομο. Σωστό, γιατί ο άλλος όντως έβαλε μόνος του το sub του Fair Now, αλλά είπε το έβαλε μεγάλος. Και ο Τάκος είπε δεν έφαγε το πρωί, έφαγε το αφεντικό του, αλλά λογικά ο ίδιος έφαγε τα χλαπάκια σε μόνος του και το φίλο. Αυτό. Κεφ, ποια εβδομάδα του μήνα πληρώνεις από το αφεντικό σου? Δεν πληρώνει το αφεντικό μου. Φυσικά τα αφεντικά. Να σε ρωτήσω, Φερεντίνο, εκτιμάς τον εαυτό σου? Είμαι ωραίος. Εσένα φέρτε το αφεντικό σε ταΐζει καλά. Γενικά εγώ δεν χρειάζομαι πολύ τροφή, οπότε όχι. Πακ, άκου, αυτό δεν έχουν φάει. Συν το ότι ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο όνομα. Ο ένας λέει ωραίος, ο άλλος αφεντικό, ο άλλος μεγάλος, ο άλλος μπαμπάς. Ο σωστό, είπε πατέρας ο άλλος. Και ποιος σου δίνει χαρτζιλίκι? Κανείς. Ψυχολόγοι, ας πούμε ένα μυστικό. Αυτή είναι εκεί πέρα που βλέπετε. Τη μισούμε. Και μας μισεί και αυτή. Εγώ τους μισάω πάρα πολύ. Για χλέπες είναι, για χλέπες τώρα. Δεν είναι αυτή. Τρελαθεί, δεν μπορώ. Άκου τι γίνεται. Νιώθω ότι το αφεντικό τους είναι η Λαβαρέινα. Από την άποψη ότι. Άκου, είπε γίγαντας. Και μας εξήγησε ο Ντάκος ότι ο γίγαντας είναι όντως η Λαβαρέινα. Η Λαβαρέινα είναι ο γίγαντας, αλλά δεν είναι το αφεντικό μου. Είναι απλά ένα γίγαντας που μισώ άσχημα. Κεφ, εσύ μισείς τον Ντάκο? Όχι. Φερ, όταν αναφέρεσαι σε μεγάλο και υπέρτατο, αναφέρεσαι το γίγαντα? Όχι. Υπάρχει ένας μεγάλος και ένας γίγαντας. Ο μεγάλος είναι ίσως με το γίγαντα, αλλά ο μεγάλος είναι καλός και ο γίγαντας είναι γευτίσιμο. Εσύ, Ντάκο, το αφεντικό σου το συμπαθείς, όπως συμπαθεί ο Φερ το μεγάλο? Τον συμπαθώ, αλλά φοβάμαι τη στιγμή που θα με σκοτώσει. Και ρόκυρο. Καλά θα σου κάνει! Λαβαρέινα, τους μισείς όλους? Όλους, δηλαδή δέσους λίγο. Προσωπικό έγινε τώρα. Ο ένας είναι Ντάκος, ο άλλος είναι γίγαντας, είναι σαλάτες. Κατάφαγε το πάνω. Φερεντίνε, έχεις αφεντικό τον Ντάκο? Όχι, εγώ έχω αφεντικό τον πιο ωραίο από μένα. Και πιο όμορφος από εσένα. Είμαι μέρος της ομορφιάς του. Κάτι στο οποίο η Λαβαρέινα δεν συμφωνεί. Α, κάτσε, περίμενε. Κάτσε το inside out εδώ μου έχει. Αυτό, μήπως είναι συναισθήματα. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ, ότι είναι και καλά ragey. Κάτσε, περίμενε. Ο άλλος θεωρεί το αφεντικό του όμορφο, γιατί έχει κι αυτός έχει κομμάτι ομορφιάς του αφεντικού του. Άρα το αφεντικό τους είναι η αυτή τους η πραγματική που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τους ανήκουμε. Και αν θέλουν, μας πετάνε. Εμένα έχει καιρό να με πετάξει. Να έχει να κάνει με το κούρεμα. Κάτι με τρίκες έχει να κάνει που βγάλαμε και τραγούδι. Δεν στον Ντάκο έχει κρίξει. Ωραία, λοιπόν, είστε όλοι τρίχες και Λαβαρέινα είναι το ξηράφι or something. Είστε όλοι, λοιπόν. Το μόνο που σας λείπει είναι να βρείτε ποια είναι η Λαβαρέινα. Η Λαβαρέινα είναι η τύπη που. Η Λατινοπούλου! Ναι, let's go! Από τη στιγμή που οι ψυχολόγοι καταφέρουν να βρουν με μεγάλη επιτυχία την ασθενειά μας, αποφάσισαμε να παίξουμε ένα δεύτερο γύρο με διαφορετική ασθένεια. Μόνο που τελικά αποφάσισα να μην σας το δείξω γιατί δεν πήγε και πολύ καλά. Εντάξει, εφόσον είμαι στην ίδια κλίση με αυτό το να πέσω το YouTuber τον Ντάκο, δηλαδή δεν ξέρω γιατί τον βλέπουν ακόμα. Άποψη του Jeff. Απλά ξαφανίστηκε. Κάποια συνωμοσία υπάρχει. Είναι δυνατόν να φω. Τι γίνεται ρε? What the fuck? Τι έγινε ακριβώς? Ναι.
ναι. Τέλος πάντων, αν θέλετε να δείτε το προηγούμενο επεισόδιο της σειράς, πατήστε εδώ πέρα. Αν θέλετε να δείτε ένα κωμικό σκετσάκι που έχω κάνει με τις παρενέργειες εμβολίου, πατήστε εδώ πέρα. Και αν έχετε ήδη ακούσει το τραγούδι Τρίχες του Πα και του Καζ, πατήστε εδώ πέρα. Στο ίδιο σπίτι μένουνε. Οκ, παιδιά, εγώ είμαι ο Κεφ. Ακόμα το ίδιο λένε. Ωραία, κάντε subscribe.